Ομάδα της Αθήνας για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ΤΣΑΕΚ με το Παναθηναϊκό. Θυμίζω 3-0 θέλετε προηγείται ο Παναθηναϊκός με τα γκολ του Γκούμα στο 3, του Νίνη στο 8 και του Σαλπικίδη στο 24. Οι ομάδες έχουν ήδη βγει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δύο αλλαγές, η ΑΕΚ καμία, ο Παναθηναϊκός. Ο Φερέρ έβγαλε τον Τζορτζόπουλο και τον Τόζερ και έβαλε τον Κονέ και τον Μαντούκα. Παραλαμβάνω, έβγαλε τον Τζορτζόπουλο και τον Τόζερ και έβαλε τον Κονέ και τον Μαντούκα. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η διάταξη της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε όμως σε λίγο, γιατί είναι 9 αυτή τη στιγμή μέσα και λείπουν οι δύο οι αλλαγές που θα μπουν, εδώ είναι ο Τροβίτσας, που θα μπουν σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Μαντούκα δηλαδή και ο Κονέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αλλαγή. Συνεχίζουν οι 11 δηλαδή που ξεκίνησαν. Τώρα μπαίνει ο Μαντούκα και θα μπει και ο Κονέ. Είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα διαμορφωθεί πλέον η ΑΕΚ, η διάταξη της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο. Δεν αποκλείεται να παίξει με τρεις πίσω ο Φερέρ. Βέβαια είναι μεγάλο ρίσκο, έτσι, αν το κάνει αυτό. Δεν νομίζω θα το κάνει αυτό. Βλέπω το Σέζαρ να πηγαίνει αριστερό μπακ στην πρώτη φάση. Και στη συνέχεια θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν οι άλλες θέσεις στα χαφ. Μαντούκα χαφ αριστερό. Ο Καφές παίζει, έτσι. Και ο Κονέ θα πάει να παίξει στη δεξιά. Ο Παπασταθόπουλος εδώ διώχνει. Ο Ζήκος μπροστά από τον Σαλπικίδη. Ο Μπόβιο με δύναμη πάνω στον Κονέ. Πάει και ο Ιβανσιτς. Ήρθε και Πλιάτσικας από την άμυνα. Παίρνουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Κονέ. Μαντούκα. Δύο αλλαγές του Φερέρα. Έκλεισε ο Νίνη. Σωστά. Ανάγκασε τον Μαντούκα να βγει με το σκρόπ. Να χαστοκίσει την μπάλα, να την πετάξει στο Σέζαρ. Δύσκολο ήταν. Του φύγε το κοντρόλ, φύγε η μπάλα έξω. Τζιόλης. Ζήκος Κονέ δεξιά. Ο Καφές παίζει στην κορυφή του ρόμβου και ο Μαντούκα αριστερά. Και παίζει αριστερό μπακ. Αν έκανε την πάσα ο Ζήκος, θα τον βλέπατε από εδώ. Ο Σέζαρ δεξιά βεβαίως. Όλη την πλευρά, ναι, θα την παίξει από εδώ μαζί με τον Μαντούκα βέβαια, έτσι. Εδώ ο Καφές μπροστά πλέον στην κορφή του ρόμβου. Κονέ δεξί χαφ. Χαμηλά σιρτά μια σέντρα Πλιάτσικα, δεν βγήκε ποτέ. Ο Λεοντίου ψύχρεμα, αλλά και κάπως επικίνδυνο, έχει κράτησε παραπάνω μπάλα στην κατοχή του. Ήταν, ξεκινάμε πίεση στο δεύτερο ημίχρονο, φιλοδοξώντας να βάλει στον Παναθηναϊκό το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισε εκείνη στις αρχές του πρώτου ημίχρονου. Τσιρίλο. Καλή μπαλιά για τον Σέζαρ, έσκασε η μπάλα όμως κάτω. Του φύγε. Κάθε φορά που η μπάλα πηγαίνει στο Σέζαρ, ακούγεται και μια μουρμούρα από την εξέδρα. Εδώ το κοντράστ των δύο προπονητών. Τσιρίλο. Κονέ. Λιάτσικας γεμίζει, ο Λιμπερόπουλος. Έχασε το κοντρόλ και σηκώσει και offside ο βοηθός. Ό,τι και να έγινε πάντως είναι ιστορία. Εδώ ο Λιμπερόπουλος έχει πέσει και ένας παίκτης του Παναθηναϊκού κατά εκεί, ο οποίος στην προσπάθεια του να μαρκάρει το Λιμπερόπουλο έπεσε. Μάλλον τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια στη συνέχεια έφυγε η μπάλα του Λιμπερόπουλου, κατέληξε να μπέντε και σηκώσει ο βοηθός. Τι είπες, Μανώλη? Σε τους τρεις υπόλοιπους παίκτες Χρήστο Μόρα που έχει στον πάγκο, τον Νίβιτς, τον Καπετάνο και τον Κυριακίδη για να προθερμαίνονται. Ένας από τους τρεις θα είναι μάλλον η τρίτη αλλαγή. Ο Ζήκος με τον Νίνη σε μια μονομαχία, ο μικρός πέταξε την μπάλα στα πόδια του μέσου Τσάκ για να κρατήσει το πλάγιο. Ο Νίλσον σηκώνει, ο Σέζαρ δεν μπόρεσε να διώξει. Ο Νίνης την πρόλαβε την μπάλα, αλλά βέβαια έτσι την γύρισε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ήταν περισσότερο για να γλιτώσει, μην του φεύγει στο out. Και από δεξιά μου με το Μπλιάτσικα ανοίγει το παιχνίδι. Πάει ο Ζήκος και ζητάει. Κάνει κίνηση ο Καφές σαν σεντερφόρ, έβγαλε ο Γκούμας. Δυνατά ο Λεοντίου πάνω στον Κονέ. Έχει κερδίσει φάουλ ο αμυντικός του Παναθηναϊκού από τον Καπάνταϊ. Βεβαίως, ανάλογα και με το πώς θα κυλήσει, ανάλογα με την πίεση δηλαδή που θα δεχθεί ο Παναθηναϊκός,
θα αναγκαστεί και ο Μουνιώθ να κάνει αλλαγές, διότι η ομάδα μπορεί να έχει το σκορ. Ναι, ναι, ευρύ σκορ. Ωστόσο, έρχεται και με κούραση από τη μεσοβδόμαδη προσπάθειά της στο Φέλιξ Μπουλουάρ με τη Λανς. Να φάλει τον Παναθηναϊκό κοντά στη ύψη της μεσαίας γραμμής με τον Τζιόλι. Πάει ο Νίνης με τον Σέζαρ. Κατεβάζει ο Μαντούκα. Πιέζει ψηλά ο Νίλσον. Έκλεψε αλλά με φάουλ. Τον Άντονσον βλέπω πιο έτσι ζεστό από την προθέρμανση, εκτός αν κάνω λάθος και είναι τυχαίο. Όχι, Νίκο. Να γύρισε ο Μίκαελ Άντομσον που έκανε προθέρμανση και πήγε για προθέρμανση ο Σεμπαστιάν Ρομέρο. Ο Τσιρίλο γεμίζει. Ο Γκούμας πάνω από το κεφάλι του Λιμπερόπουλου. Ο Νίνης έβγαλε σωστά πάνω στο Παπαδόπουλο. Αυτός πήρε, θέλει να ανοίξει το Σαλπικίδη. Τρέχει ο Απασταθόπουλος. Έβαλε το χέρι ο Σαλπικίδης. Κάνε φάουλ στον αμυντικό της ΑΕΚ. Και νωρίτερα όμως έχει γίνει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, το οποίο τάφησε για πλεονέκτημα εδώ του Σέζαρ πάνω στον Παπαδόπουλο. Αφήνει πλεονέκτημα στη συνέχεια τώρα. Βίζα και γυρίζει τη φάση πίσω για να δώσει το φάουλ στη μεσαία γραμμή για αυτή την κλωτσιά που φάγει ο Παπαδόπουλος. Εδώ είναι ο Άντονσον. Έλα, Νίκο. Και ο Νασίφ Μόρις ζήτησε γάντια τώρα να φορέσει. Είναι απόλυτα λογικό. Έχουν ζεσταθεί πάντως οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τα καλά με αυτό το εντυπωσιακό τρίο. Ο Μόρις με τα γαντάκια του. Οι δύο Ιταλοί. Και το παιχνίδι που έχει διακοπεί για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στο Δημήτρη Παπαδόπουλο. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στο σκορ, εκτός βεβαίως από τις αλλαγές που έχει κάνει ο Φερέρ στην ΑΕΚ. Ουσιαστικά είναι ένα 3-4-3 αυτό που θέλει να παίξει ο Φερέρ. Βέβαια, 3-4-3 με το Σέζαρ να παίζει όλη την πλευρά και τον Τζιρίλιο να έρχεται πιο αριστερά. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Ζήτησε και από τον Μαντούκα ο Φερέρ να είναι κοντά με τον Σέζαρ και να τον καλύπτει τις στιγμές που. Όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει μπάλα με τον Νίνι, ναι, θα πρέπει να γυρίζει, να γίνει λάστιχο ο Σέζαρ και να είναι μπροστά και να γυρίζει πίσω. Μπόβιο εδώ. Σέζαρ πρώτος πάνω στην μπάλα. Μαντούκα πήγε για βοήθεια έχοντας γυρίσει πίσω. Ο Νίλσον κράτησε την μπάλα, καλέζει με τον Νίνι. Κάνει κίνηση σαν φορ ο Σαλπικίδης και ο Ιβανσιτς και η μπάλα είναι κόρνερ από την επέμβαση του Πλιάτσικα. Πάει ο Ιβανσιτς στη γωνία για την εκτέλεση, ενώ μπαίνει και ο Παπαδόπουλος στο παιχνίδι που είχε τραυματιστεί και μείνει έξω. Ο Νίνης, παρότι δεν είχε καλή αρχική σκέψη, να γυρίσει την μπάλα στον κλειστό χώρο με τον Σέζαρ και έχει χτυπήσει κιόλας, έχει μείνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να έχουμε τον Ζήκο στην πάσα του Καπάνταϊ, ο Λεοντίου διώχνει πάνω στο Σορεντίνο. Παίκτες Παναθηναϊκού ζητούν από τους παίκτες ΣΑΚ να πετάξουν την μπάλα έξω, αλλά ο Νίνης είναι εκτός αγωνιστικού χώρου και μπορούν να του προσφερθούν εκεί οι πρώτες βοήθειες. Ο Καπάνταϊ, βάζοντας και το χέρι, θα πάρει και κάρτα. Έκανε το κορμί του με τέτοιο τρόπο ο Καπάνταϊ. Και κάρτα στο Λιμπερόπουλο για διαμαρτυρία. Δύο κάρτες λοιπόν σε μια φάση εδώ για το χέρι στον Καπάνταϊ που είναι η τέταρτη, θα την πληρώσουμε μια αγωνιστική, και για τη διαμαρτυρία του Λιμπερόπουλου. Για να έχουμε άποψη βέβαια θα πρέπει να δούμε τη φάση από την άλλη πλευρά, όχι από την πλάτη του Καπάνταϊ, και από εδώ δεν φάνηκε κάτι. Λοιπόν, κάρτες δύο στον Καπάντα και στον Λιμπερόπουλο. Πλιάτσικας. Ζήκος. Παίρνει ο Μπόβιο. Γενικώς έχει καλές τοποθετήσεις στη μεσαία γραμμή και ο Μπόβιο και ο Τζιόλης. Όχι, δεν έχει χέρι εδώ. Παρασύρθηκε ο Τεροβίτσας από τον τρόπο με τον οποίο γύρισε το κορμί του ο Καπάνταης. Υπάρχει μια ένταση πλανάται στον αγωνιστικό χώρο, ένας εκνευρισμός ξανά. Άρχισε και μια δυσπιστία και γεννάται από τους γηπεδούχους. Ο Τσιρίλο γυρίζει πίσω στο Σορεντίνο. Βαθιά μπαλιά, ο Γκούμας έδειξε ότι την έλεγχε την μπάλα στον αέρα και την έδιωξε στο κόρνερ. Σορεντίνο φωνάζει και στους άλλους ανέβουν, ανεβαίνει και ο ίδιος μέχρι τη μεσαία γραμμή. Να πλαισιωθεί περί του Παναθηναϊκού με παίχτες. Ο Κονέ στο κόρνερ. Ύψος πολύ έδωσε στην μπάλα. Ο Σέζαρ με τον Μπόβιο πήγαν στη μονομαχία. Οι δύο Βραζιλιάνοι μαζεύει την επέμβαση ο Τσιρίλο. Ο Νίνης του έκλεψε. Ο Τσιρίλο
με πείσμα και εγωισμό κράτησε και πήρε το πλάγιο. Ζήκος. Λάθος. Χωρίς πίεση. Κακή συνεννόηση μάλλον εκεί. Φάουλ του Σέζαρ. Δυνατό φάουλ του Σέζαρ. Να πάρει κάρτα κι αυτός. Και απειλείται και ένα μικρό επεισόδιο εκεί στους πάγκους. Με το Φερέρ. Ο Τεροβίτσας ζητά από όλους ηρεμία. Και ο Νίλσον ζητάει στους ανθρώπους Παναθηναϊκού να ηρεμήσουν. Και ο Τεροβίτσας το ζητάει γενικώς από όλους τους διαγωνιζόμενους. Κάρτα στο Σέζαρ τώρα. Τέταρτη για παίχτη της ΑΕΚ. Ο Νίλσον εκτελεί. Παπαδόπουλος παίρνει. Κράτησε την μπάλα. Παρά την πίεση του Σέζαρ. Τώρα βέβαια έγινε πιο δύσκολο και το έργο του. Πήγε και ο Μαντούκα για βοήθεια. Πήραν οι παίχτες της Ένωσης. Καπάνταης. Ζήτησε το λόγο ποιος συνάδελφος, ο Νίκος ο Τζουάνης. Γύρισε ο Λορέντζο Σέρα Φερέρ στον πάγκο του Παναθηναϊκού και είπε στον Βίκτορ Μουνιώθ: μη μιλάτε, καθίστε στον πάγκο όπως είστε. Χαριτολογώντας, φαντάζομαι. Μάλλον εκνευρισμένος ήταν. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει σε επίθεση με τον Νίνη που κοίταξε να δει αν ήταν και offside. Δεν ήταν αυτό, καθυστέρησε την προσπάθειά του που κόπηκε σε κόρνερ. Στο 55. Στο δεκάλεπτο δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Συναγερμός στην άμυνα Τσάκ. Εκτελεί ο Νίνης με το εξωτερικό. Η μπάλα πέρασε από το Σορεντίνο. Γυρίζει ο Μόρις. Ο Τσιρίλο διώχνει δυσκολία. Εδώ βγήκε άμυνα. Και ξηκώσει και βοηθός. Μπάλα είναι για την ΑΕΚ στη συνέχεια. Α, και ο Φερέρ του είπε του Μουνιώθ: μην μιλάτε και αφήστε εμάς ήσυχους, ναι. Αυτά μέχρι το 90 βέβαια, έτσι μετά θα αγκαλιαστούν και θα φύγουν. Ακριβώς, συμπατριώτες και φίλοι. Τσιρίλο στο Βασταθόπουλο. Κονέ. Πλιάτσικας, Ιάκ. Μετά από ώρα και από δεξιά. Πέρασε εδώ ο Πλιάτσικας. Δεν ήταν άσχημο το σούτ. Πέρασε μπάλα βέβαια την ήλεγχη ο Εμπέντε. Καλή ατομική προσπάθεια του Ναρού στο 57. Εδώ. Σλάλομ, σαν σκιέρ έκανε εκεί. Το εξωτερικό φάλτσο βέβαια το σούτ. Αυτή την κατάληξη θα είχε. Το σούτ με το δεξί πόδι, γιατί είναι δεξιοπόδαρος Πλέτσικας. Έτσι όπως έβλεπε την αιστεία. Παπαδόπουλος. Με φάουλο Σέζαρ. Πήρε την μπάλα. Ένα φάουλο μεταξύ μεσαίων γραμμής και μεγάλης περιοχής. Στη θέση μέσα δεξιά όπως ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός. Με τον Ίνι να εκτελεί έξυπνα στον Ίβανσιτς που κάνει κίνηση στον κενό χώρο. Ξανά οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα. Τρέχει ο Σέζαρ, μπαίνει ο Νίνης μέσα στην περιοχή. Εμινόρθιος. Το τέλειωμα της φάσης όμως δεν ήταν καλό. Στο 57. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον μικρό τον Νίνη. Εδώ δεν μπορεί ο Σέζαρ. Ο φεύγει και το Ζήκο στη συνέχεια ο Νίνης. Είναι ξανά μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Ίβανσιτς. Δεν μπορεί να φέρει την μπάλα μπροστά του. Την πήρε την τελευταία στιγμή ο Τσιρίλο. Θα βάλει τον καπετάνο τρίτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Φερέρ όμως την ίδια ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει ξανά μεγάλα προβλήματα πίσω. Ζήκος. Λάθος. Πολλά λάθη από τον Άκη Ζήκο σήμερα εκτός παιχνιδιού. Μπόβιο, Γκούμας, Παναθηναϊκός απλώνει το παιχνίδι του. Θα γυρίσει την μπάλα. Το σκορ έχει και την ψυχολογία μαζί του. Ο Παπαδόπουλος βέβαια εδώ. Και Σούπερμαν να ήταν και ξεκούραστος. Αχ, κάτι και κανένα μήνα έτσι. Για διακοπές δεν πρόκειται να την προλάβει να στην μπάλα. Με τίποτα. Να ο καπετάνος, έτοιμος. Θα γίνει η τρίτη αλλαγή του Φερέρ. Σέζαρ. Πήρε όλη την πλευρά πάνω του. Ο Μαντούκα εδώ θα βγει να του κάνει ένα στήριγμα. Τώρα κλείστηκε από τον Ίνι. Αναγκαστεί να γυρίσει πίσω στο Σορεντίνο. Σορεντίνο θα γεμίσει για Λιμπερόπουλο. Ο Μόρις πάει στην μπάλα με το στήθος. Πολύ ψύχραμα με το κεφάλι στη συνέχεια. Κατέβασε, έβγαλε την άμυνά του. Και έγινε φάουλ πάνω στο Τζιόλι. Ο Μόρις βέβαια που είχε το πλεονέκτημα έβλεπε αρκετή ώρα την μπάλα και ερχόταν.
Ένα νέο φάουλ τώρα από την άλλη πλευρά, εις βάρος του Ιβάνσιτς, περί του Παπασταθόπουλου. Καθώς οι προπονητές ετοιμάζουν, μάλλον ο Φερέρ, δεν βλέπω τον Μουνιόθ, ετοιμάζει να κάνει και τρίτη αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ, Παναθηναϊκός ξεκολουθεί να κρατάει αυτό το 3-0. Τσιρίλο. Μόνο ο Σαλμπικίδης μπροστά εκεί ανάμεσα στους δύο στόπερ, τον Παπασταθόπουλο και τον Τζιρίλο. Ο Παπαδόπουλος πιο πίσω, περισσότερο σαν χαφ, όταν ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Σέζαρ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κονέ. Αυτός πήρε μια κεφαλιά. Καλή συνεννόηση εκεί ανάμεσα σε Μόρις και Γκούμα. Άφησαν την μπάλα να περάσει στο διάδρομο της αγκαλιάς του Εμπέντε. Το καφέ θα βγάλει ο Φερέρ. Έτσι έχει αλλάξει όλους τους. Άλλαξε τον Τζορτζόπουλο, άλλαξε Τόζερ, αλλάζει τώρα τον καφέ. Δύο από τους τέσσερις μεσαίες γραμμές και ένα αμυντικό. Παίρνει ο Ιβάνσιτς εδώ. Του κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης. Πέρασε την μπάλα, ο Παπαδόπουλος δεν την προλαβαίνει. Ο λόγος στον Μανώλη Βογιατζάκη για την αλλαγή. Μανώλη. Οι εντολές του Φερέρ προς τον καπετάνο του είπε θα παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Λιμπερόπουλος θα γυρίζει πιο πίσω και όταν αμυνόμαστε, εσύ θα επιστρέψεις περισσότερο πίσω να καλύπτει στην άμυνα. Θα πάει να παίξει εκεί που παίζει ο καφές ο Λιμπερόπουλος, στην κορυφή δηλαδή του ρόμβου. Και θα παίξει με καπετάνο Καπάντα ή πλέον ο Φερέρ, εξαιρετικό δίδυμο. Σέζαρ. Λιμπερόπουλος, έχασε το κοντρόλ. Κάνει κίνηση ο Παπαδόπουλος να βρει το Σαλπικίδη με τον Παπασταθόπουλο στο ένας με έναν. Ο Σαλπικίδης προστάτευσε την μπάλα όταν είδε ότι δεν μπορεί να αποφύγει τον Παπασταθόπουλο. Λεοντίου. Και δύο σκέψεις στο μυαλό του. Η μια να περάσει την μπάλα μπροστά, η άλλη να τη γυρίσει πίσω. Αποφάσισε να κάνει μια τρίτη. Πάει μόνος και στη συνέχεια στην πάσα στο Σαλπικίδη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Φεύγει ο καφές. Στο 61. Στη θέση του ο Παντελής Καπετάνος. Και φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε θέση μέσα αριστερά με τον Αντρέας Ιβάνσιτς. Την μπάλα. Τελεί Αυστριακός, έδωσε ύψος. Έβγαλε ο Τσιρίλο. Μαντούκα την τζίμπησε. Η ΑΕΚ θέλει να βγει εδώ σε γρήγορη επίθεση. Ο Μαντούκα δεν έφερε την μπάλα μπροστά του και ο Τζιόλης είχε τη δυνατότητα να σταματήσει την προσπάθεια να βγάλει η ΑΕΚ εφημεδιασμό. Ζήκος. Κονέ. Ο Λιμπερόπουλος, συγγνώμη. Ψάχνει τον καπετάνο, τον ξέχασε εκεί η αμυντική του Παναθηναϊκού, αλλά αυτός δεν μπορούσε να κάνει τον κόντρα. Ακόμα και χωρίς πίεση, βέβαια, ακόμα είναι. Ο καπετάνος είναι κρύος στο μάτς. Κάνουν το σωστό ζέσταμα, αλλά δεν έχει. Μπαίνεις μέσα, δεν έχεις ακόμα την αίσθηση του χρόνου, του χώρου, ας πούμε. Εδώ καλή παλιά του Λιμπερόπουλου. Κάτι έχει μείνει από το Παναθηναϊκό. Γκούμας δεν μπορεί να φαίνεται ότι είναι κοντά, αλλά δεν είναι. Τόσο κοντά τουλάχιστον όσο δείχνει το replay. Λιμπερόπουλος σε ρόλο οργανωτή πια. Κατά την έξοδο του καφέ. Κονέ. Με το Λεωτίου. Σέντρα του κοντραρίστηκε πάνω στον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Ο Μόρις βγαίνει. Ο Σαλπικίδης σήκωσε πάνω στον Σέζαρ. Τους βρίσκει το Μαντούκα. Μαντούκα με τον Νίλσον. Η σέντρα του Μαντούκα, κόρνερ από το Λεωτίου. Ξανά σε προσπάθεια να βάλει πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Μουνιόθ ετοιμάζεται να κάνει μια αλλαγή. Θα βάλει το Βίντρα στο παιχνίδι. Τον βλέπουμε εδώ, μιλάει μαζί του. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει κόρνερ όμως. Με τον Κονέ στη γωνία. Καλοχτυπημένο είναι, μπάλα περνάει όμως από όλους. Τρέχει ο Νίνης. Άνοιξε για να αποφύγει το Ζήκο. Βγήκε μαζί με την μπάλα έξω. Ο Ζήκος με δύναμη ψάχνει κάποιον μέσα στην περιοχή. Ο Γκούμας έβαλε το κεφάλι και κάνει το πλάγιο κόρνερ. Ο Σέζαρ στο κόρνερ. Νομίζω ο Παπαδόπουλος αυτός που έχει βρει την μπάλα. Στην επέμβαση της άμυνας του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ επιμένει με το Σέζαρ. Άλλη μια σέντρα. Ο Εμπέντε με τις γροθιές. Έπεσε και ο καπετάνος πάνω στην μπάλα. Ο Παπαδόπουλος την τζίμπησε την μπάλα γρήγορα εδώ.
αλλά είναι ανάμεσα σε πολλές κίτρινες φανέλες. Ο ένας του βάλει το κεφάλι, ο άλλος του βάλει το πόδι, τον έβγαλαν από την τροχιά. Ο Παπαδόπουλος πάντως κράτησε και μοίρασε στο Σαλπικίδη. Ο Σαλπικίδης κάνει την κούρσα, βλέπει τον Ίβανσιτς στο δεύτερο δοκάρι. Πέρασε την μπάλα, πέμβασε των αμυντικών της ΑΕΚ, που δεν έσωσαν όμως το κόρνερ. Ο Παπασταθόπουλος ήταν αυτός που τη βρήκε τελευταίος, είναι έξω. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Με το Σωτήρι Νίνη. Στο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στο 65, έδιωξε ο Σορεντίνο. Πήγε ο Γκούμας, μπάλα είναι out. Κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Ιταλού. Ξανά ο Γκούμας εδώ σε φάση για γκολ στο 65. Ο Μουνιώθ, ο Ναξέμος με ενημερώνει ο Νίκος Τζουάνης, θα βγάλει το Μπόβιο για να βάλει το Βίντρα και να παίξει φως. Νίκο, θα βάλει δεξιά το Βίντρα, αριστερά τον Ήλισο και αμυντικό χαφτο Λεοντιού. Δεν νομίζω. Πάει αμυντικό χάφο ο Μίκαλ Νίλσον, αλλά ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή ο Βίκτορ Μουνιώθ. Για να δούμε τη σέντρα του Σέζαρ και ποια θα είναι η δεύτερη. Ο Βαγγέλης Μάτζιος. Ναι, τον Παπαδόπουλο μάλλον θα βγάλει. Γιατί έχει κάνει χιλιόμετρα πολλά, έχει κουραστεί. Τρέξει περισσότερο από το Σαλπικίδη. Είναι προηγούμενη ευκαιρία εδώ με τον Γκούμα. Νίνης. Ζητάει ο Ίβανσιτς. Την άλλη πλευρά τον είδε. Καταπληκτική παλιά. Ο Ίβανσιτς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 4-0. Στο 66 από την καταπληκτική μεταβίβαση του Σωτήρη Νίνη. Μια ακόμα ατομική ενέργεια του Αντρέας Ίβανσιτς που πέρασε και όποιον βρήκε μπροστά του. Νίκησε και το Σορεντίνο. Παναθηναϊκός προηγείται 4-0 με το γκολ του Αντρέας Ίβανσιτς. Ξανά εδώ, κοιτάξτε στη μεγάλη παλιά του Νίνη και στη συνέχεια την ατομική ενέργεια του Ίβανσιτς, που πέρασε και τον Πλιάτσικα εδώ που δεν τον προλαβαίνει, φέρνει από το αριστερό στο δεξί, αποφεύγει τον Παπασταθόπουλο, νικάει και στην έξοδο του Σορεντίνο και είναι το 4-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Αντρέας Ίβανσιτς. Έλα Νίκο. Θα παίξει ο Μίκα Νίλσον, θα πάει δεξιά ο Λουκάς Βίντρα και στο κέντρο πλέον στη θέση του Ρικάρντο Μπόβιο είναι ο Σωτήρης Λεοντίος αμυντικό χαφ. Ναι, βέβαια, ναι. Αυτό δεν είχαμε πει ότι θα γίνει. Ακριβώς ότι είχαμε πει προηγουμένως. Φαινόταν ότι θέλει εκεί ένα δεύτερο να αλλάξει με τον Λεοντίο εκεί. Αλλά ο Λεοντίο είναι κουρασμένος. Φυσικά τώρα το σκορ έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Μας στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου και ο Παναθηναϊκός προηγείται 4-0. Ο Τεροβίτσας έχει διακόψει γιατί έπεσαν φωτοβολίδες ξανά. Έλα, Μανώλη. Είπε στον εκπρόσωπο της ΑΕΚ ότι δεν μπορούμε να παίξουμε με τις φωτοβολίδες και θα γίνουν απαραίτητες στάσεις. Όμορφο γκολ και αυτά τον Ίβανσιτς βεβαίως. Αποφεύγοντας Πλιάτσικα και Παπασταθόπουλο, έτσι. Εδώ και νικώντας το Σορεντίνο στην έξοδο. Ο Τεροβίτσας δεν θα αρχίσει το μάτς γιατί κάποιος έχει ένα φωνικό όπλο στην εξέδρα και πετάει φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο. Τέταρτο γκολ για τον Παναθηναϊκό, που δεν απειλήθηκε, είναι αλήθεια, σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, στα 22 λεπτά δηλαδή που έχουμε διανύσει. Παρά το γεγονός ότι ο Φερέρ έκανε αλλαγές, ο Παναθηναϊκός ψύχραμα κράτησε πίσω και βέβαιοντας έχοντας το 3-0 υπέρ του από το πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνει εδώ και τέταρτο γκολ και πάει να δώσει θριαμβευτικές διαστάσεις στην απόψινη επικράτησή του κόντρα στην ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως ήταν βαρύ το σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Το 3-0 είναι βαρύ σκορ για ντέρμπι, για την ομάδα που χάνει, και είναι μεγάλο βέβαια σκορ για την ομάδα που κερδίζει και γίνεται τώρα 4-0. Και ακόμα έχουμε άλλα 23 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Εδώ για να αποδίδουμε έτσι σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ο Νίνης έχει κάνει φοβερή παλιά αλλάζοντας το παιχνίδι από δεξιά προς τα αριστερά. Δηλαδή έχει δει όλο το γήπεδο, ναι, έχει αίσθηση, είχε αίσθηση του χώρου εδώ πολύ μεγάλη. Αντί να πάρει την μπάλα και να κατέβει μόνος του όπου τον βγάλει, όπως κάνουν συνήθως πολλοί ποδοσφαιριστές, αυτός γύρισε στην άλλη πλευρά βλέποντας τον Ίβανσιτς, τον βρήκε και όλα στα μεγάλη μεταβίβαση. Και έτσι ο Αυστριακός έκανε το 4-0 για τον Παναθηναϊκό. Μαντούκα. Και η δεύτερη αλλαγή του Μουνιώθ, ποιος θα είναι, Νίκο? Δήμητρης Παπαδόπουλος από το παιχνίδι, κουρασμένος αρκετά. Έχει δουλέψει πολύ, δούλεψε το μάτς καλά. Παπαδόπουλος, και θα μπει ο Μάτζιος. Θα μπει ο Μάτζιος. Στο 68 είμαστε.
Δεύτερη αλλαγή είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη, θυμίζω, ήταν του Μπόβιο με το Βίντρα. Σπίγει ο Βίντρα, δεξιμπακ, είναι αριστερό ο Νίλσον και είναι η δύο αμυντική χαφ του Παναθηναϊκού, τώρα ο Τζιόλης με το Λεοντίο. Και αυτή η αλλαγή που γίνεται σε αυτό το χρονικό σημείο είναι η συμμετοχή του Μάτζικου στο παιχνίδι αντί του Παπαδόπουλου. Ο Μόρις θα γίνει αρχηγός, ο Παπαδόπουλος φεύγει. Δουλειά πολύ και αυτός, όπως και όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού έκαναν σήμερα, και τους βγήκε βεβαίως, γιατί πολλές φορές δουλεύεις μέσα στο γήπεδο αλλά δεν σου βγαίνουν τέτοια αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει διαστάσεις στην επικράτησή του κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι στο 4-0 ήδη, στο 25 του Δευτέρου, στο 70 δηλαδή. Τσιρίλο. Παλιά για το Σέζαρο, Βίντρα πρώτος. Ο Νίνης με κεφαλιά, ο Τζιόλης να φύγει μπάλα εκεί. Τσιρίλο θα την γυρίσει στο Σορεντίνο. Και από εκεί για τον Παπασταθόπουλο. Δεν έχει κάνει αρχηγό τώρα. Αλλάζουν οι δύο σέντερ μπακ της ΑΕΚ, Τσιρίλο με τον Παπασταθόπουλο. Αρχίζουν οι Γιώμες βεβαίως, καπετάνος. Έσπασε έξω την μπάλα ο Μαντούκα, ένα σουτ απογοητευτικό. Η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Εμπέντε. Απογοήτευση στον πάγκο της ΑΕΚ, γιατί η ομάδα ουσιαστικά δεν μπόρεσε να επανέλθει ποτέ. Εδώ το τέταρτο γκολ του Παναθηναϊκού με τον Ιβάνσιτς, που έμεινε όρθιος. Έκανε και την κοφτή τρίπλα τη σωστή στιγμή. Ζήκος. Κονέ. Έσκαψε την μπάλα για τον Καπάνταη. Πίεσε ο Βίντρα, έβγαλε έξω από την περιοχή. Νίνης, Μάτζιος, τώρα βέβαια πιάνουν όλα για τους φιλοξενούμενους, γιατί είπαμε η ψυχολογία είναι, δίνει φτερά στα πόδια πολλές φορές των ποδοσφαιριστών. Μαντούκα, τι θα κάνει, έβγαλε μια σέντρα, έκοψε ο Λεοντίου, μάζεψε ο Ζήκος μακριά. Γεμίζει για τον Καπάνταη, ο Γκούμας άλλη μια καλή τοποθέτηση. Και ο Γκούμας με το Μόρις δούλεψαν σωστά σήμερα, δεν έκαναν τα λάθη που έχουν κάνει σε προηγούμενα παιχνίδια. Ανέβασαν και την ομάδα σωστά ψηλά, αλλά βέβαια καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα δύο γρήγορα γκολ που βάλαμε να στην εξέλιξη του παιχνιδιού απόψε. Ας μην γελιέται κανένας. Έλα Νίκο. Τρομογιώτη ζητά από τον Γιάννη Γκούμα και τον Ασίφ Μόρις να ανεβάσουν ψηλά την ομάδα, να μείνουν δηλαδή λίγο πιο ψηλά, ώστε να μείνει η ΑΕΚ πίσω. Γιατί έχει καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός έχει προσχωρήσει. Εδώ είναι και χαρακτηριστική κίνηση από τον Ισπανό προπονητή Παναθηναϊκού. Ανεβάσει την ομάδα πάνω. Μάτζιος. Δεν του βγήκε η μπάλα. Αλλάζουμε τον Τζιόλι εδώ πίσω. Και αυτός φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα. Εκτός αν ήταν τη στιγμή. Ο Μουνιώθ έχει άλλη μια αλλαγή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Θα την κάνει φαντάζομαι αργότερα. Μαντούκα. Κυμπερόπουλος, έχει μείνει κάτω ο Τζιόλης. Ο καπετάνος δεν τον έχει δει. Συνεχίζει ο Καπάνταης. Παίρνει την μπάλα. Σπάθησε να βγάλει μια σέντρα. Γκαντελή. Έχει δώσει επιθετικό φάουλ πάνω στο υπέρ του Βίντρα. Του Μαντούκα πάνω στο Βίντρα. Ο Τεροβίτσας. Ξανά εδώ η φάση. Ατσαλάκα πως ο Βίντρα πέφτει πάνω στον αντίπαλό του. Το έκανε και σκαμνάκι ο Μαντούκα. Και έδωσε φάουλ. Ο Τεροβίτσας το εκτέλεσε τώρα ο Εμπέντε. Κεφαλιά του Ζήκου. Γκουμάς. Λάθος του Τζιόλι που δεν έχει δει το Μαντούκα που έβγαινε εκεί. Ο καπετάνος κάνει μια κίνηση στα φορ. Καλύπτουν σωστά και τέσσερις αμυντικοί του Παναθηναϊκού. Και ο Νίλσον είναι αυτός που κόβει. Ιβάνσιτς. Να αλλάξει το παιχνίδι για το Μάτζιο. Ο Τσιρίλο βγήκε πάνω στην μπάλα. Θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Θέλω να ομολογήσω ότι το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι εκκλησία, δεν ακούγεται τίποτα. Εκκλησία βέβαια, γιατί ο κόσμος του ΣΑΚ έχει καθίσει στις καρέκλες του, απογοητευμένος από την εξέλιξη του παιχνιδιού και τις διαστάσεις που έχει πάρει το σκορ. Σπανίως σε ντέρμπι πάντως συναντάς τέτοια εικόνα.
Αλλά βέβαια σπανίως και σε τέρμπι γίνονται τέτοια σκορ. Όπως αυτό που έχει πετύχει απόψε ο Παναθηναϊκός κοντά στην ΑΕΚ. Το βρήκες Νίκο από πότε? Έχω την εντύπωση από το 1987 1-0-3 του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ. Μάλιστα. Σέντρα εδώ στην περιοχή, ο καπετάνος, ο Εμπεντεμένη, ο Μαντούκα, ένας στα σώματα. Βγάλε την μπάλα έξω ο καπετάνος, πήγε ο Ζήκος, δεν μπορούσαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πλιάτσικας επιμένει στο δεξί το σουτ, διώχνει ο Εμπέντε και στη συνέχεια παραχωρεί κόρνερ ο Γκούμας. Στο 74. Εκτελέστηκε το κόρνερ εκεί, μόνο ο Νίνης μπήκε, δεν μπόρεσε να διώξει και καλά την μπάλα. Τελικά ο Γκούμας ήταν αυτός που την απομάκρυνε. Ο Σεζαρέκλες στο διαδρόμο του Νίνη που την έδιωξε μακριά. Τσιρίλο. Ένα ακόμα γέμισμα. Ψηλά ο Γκούμας. Ο Τσιόλης. Και μαζεμένα πολύ στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Όταν η μπάλα γίνεται εκεί προς το στόπερ, σωστά αμήνονται και οι ακραίοι αμυντικοί τώρα. Ο Άντονσον θα μπει στο παιχνίδι, είναι έτσι Νίκο? Πώς μάλλον στη θέση του Γιάννη Γκούμα δείχνει να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Στο 75, 15 λεπτά πριν από το τέλος, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-4. Με σκόρερ το Γκούμα στο 3, τον Νίνη στο 8, τον Σαλπιγκίδη στο 24 και τον Ίβανσιτς στο 66. Ο Γκούμπας θα είναι η τρίτη αλλαγή, ο εξερχόμενος ποδοσφαιριστής δηλαδή από τον Παναθηναϊκό. Λιμπερόπουλος. Κέρδισε ένα φάουλ. Ψάχνει τον καπετάνο, αυτός κατέβασε με το στήθος. Έβγαλε έξω στον Κονέ. Κονέ του Λεοντίου θέλει να του πάρει το διάδρομο. Χωρίς επιτυχία, διώχνει ο Νίλσον. Και ξεκινάει ο Σαλπιγκίδης κούρσα με τον Παπασταθόπουλο. Και σφυρίζει ο Τεροβίτσας για επιθετικό φάουλ του Σαλπιγκίδη. Σαλπιγκίδης που έχει αυτό το κακό, αν παίζει με τα χέρια πολύ, προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση, ειδικά όταν βλέπει ότι χάνει τις μονομαχίες. Βέβαια σήμερα έχει βάλει νομίζω από τα καλύτερα γκολ του πρωταθλήματος, τόσο εδώ offside ο Σέζαρ. Εδώ η αλλαγή, ναι. Ο Γκούμας, σκόρερ του πρώτου του γκολ, ο άνθρωπος που άνοιξε το δρόμο σε μια από τις πιο μεγάλες νίκες που έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός, είτε ως γηπεδούχος είτε ως φιλοξενούμενος. Ο Παναθηναϊκός που από το 99 είχε να κερδίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας. Βεβαίως φέτος χρησιμοποιούν και οι δύο τα τελευταία χρόνια, δύο-τρία τελευταία χρόνια και οι δύο χρησιμοποιούν ως έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά από το 99 ο Παναθηναϊκός είχε να κερδίσει την ΑΕΚ εκτός έδρας. Την κερδίζει φέτος με μια από τις πιο μεγάλες νίκες που έχει πετύχει βάρος της. Άλλη μένει το 87, όπως είπε ο Νίκος, 3-0. Και η επόμενη ήταν το 91, όταν ως γηπεδούχος είχε κερδίσει 4-0 την ΑΕΚ. Αλλά βέβαια η υποψηνή είναι νίκη πολύ σημαντική, γιατί έρχεται σε μια περίοδο όπου οι δύο ομάδες αναζητούσαν, ψάχνοντας τον αγωνιστικό χώρο, αναζητούσαν κάτι περισσότερο, και βεβαίως αυτό που το περισσότερο είναι η δεύτερη θέση και η συμμετοχή στο Champions League. Η ΑΕΚ που από τις αρχές του 2007 είχε μια κακή εικόνα και συνεχίζει να την έχει αυτή την κακή εικόνα, βέβαια έχει πάρα πολλούς τραυματίες και ελλείψεις. Αυτό σε ένα βαθμό φυσικά αποτελεί δικαιολογία. Η ουσία είναι ότι η ομάδα έχει κάνει μια πολύ μεγάλη κοιλιά από τις αρχές του 2007, η οποία δεν έχει δικαιολογηθεί από τους υπευθύνους. Εδώ ο Λεοντίου, κανένα σουτ, μπάλα φεύγει out. Παναθηναϊκός που τον τελευταίο καιρό δείχνει ένα βελτιωμένο πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι έχασε και στο Φελίξ Μπολάρα από τη Λανς, έδειξε ότι ερχόταν με μια δυναμική στο ντέρμπι, με την ΑΕΚ, μια φρεσκάδα. Ερχόταν δηλαδή, και αυτή η φρεσκάδα του επιβεβαιώθηκε από τις αρχές του παιχνιδιού, όταν πολύ γρήγορα έκανε δύο γκολ και προηγήθηκε με τον Γκούμα και τον Νίνη σε αυτές τις στιγμένες φάσεις που δημιούργησαν οι παίκτες Παναθηναϊκού στο μάτς. Παναθηναϊκός που είναι ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία, θα βρεθεί δύο μπροστά και έχει συνέχεια το πρωτάθλημα, αλλά βέβαια έχει σαφές προβάδισμα και βαθμολογικό και αγωνιστικό νομίζω με την εικόνα των δύο ομάδων απόψε. Εδώ ο Τσιόλης. Ένα σουτ πάνω στο Σορεντίνο που έδιωξε κόρνερ.
Στο 79, ξανά η προσπάθεια από τον Τζιόλι. Επέμβαση του Σορεντίνο. Και ο Νίνης που πηγαίνει στη γωνία. Αν θέλετε να ξέρετε, στα 8 τελευταία μάτς που βγαίνουν, η ΑΕΚ έχει 5 έξω, 3 μέσα. Παναθηναϊκός έχει 5 μέσα, 3 έξω. Παλαμβάνω όμως, είναι καταλυτική η διαφορά. Και όχι μόνο εξαιτίας του σκόρα, αλλά και εξαιτίας συνολικότερα της εικόνας που έχουν δύο ομάδες απόψε. Είναι καταλυτική υπέρ του Παναθηναϊκού αυτή η διαφορά της εικόνας που δημιουργήθηκε απόψε. Σε σχέση δηλαδή με την ΑΕΚ. Μόρις. Μαλακίλησε. Out. Κοντά στο 80 εδώ. Γκούμας, Μπόβιο. Και ο Τσιρίλο που αφήνει στον Παπασταθόπουλο. Πλιάτσικας. Ζήκος. Κονέ. Τα χέρια του Εμπέντε. Μια και έχει πετάξει βεβαίως λευκή πετσέτα εδώ και πολλή ώρα στο παιχνίδι. Διαδικαστικός είναι ο χρόνος που μένει στη λήξη του ντέρμπι που δεν ήταν τέτοιο σήμερα. Δεν ήταν ντέρμπι τέτοιο. Λιμπερόπουλος, μια κάθετη παλιά πάνω στον Άντονσον. Βίντρα Λεοντίου με καλούς αυτοματισμούς εδώ οι παίκτες Παναθηναϊκού. Το δουλεύουν καλά στην προπόνηση. Προσπάθησαν να βγάλουν την μπάλα του μεσαία γραμμή. Σέζαρ. Πάσα του Μαντούκα στο Σαλπικίδη. Υπογοήτευση. Οπτικοποιημένη από τις πάσεις των παιχτών της ΑΕΚ. Φάουλ του Τσιρίλο. Ακόμα 10 λεπτά. Για το τέλος. Παλιά του Βίντρα στον Νίνη. Τόσο απέφυγε τον Τζιρίλιο. Μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο Παπασταθόπουλος βγήκε. Πάω στην μπάλα. Έδιωξε κόρνερ. Νίνης έβαλε το δεύτερο γκολ. Είχε μαγική παλιά στον Ίβανση στην τέταρτη. Τι είπες Νίκο? Κομερό χαμόγελο του Βίκτορ Μινιώθη. Εντάξει, ήταν άνθρωπος. Ήταν πολύ ικανοποιημένος και τη διαφορά που βλέπουμε την ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από το σκορ που δίνει μια πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη έτσι, για το Παναθηναϊκό, βλέπεις ότι υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων. Ίβανσιτς, ο Σορεντίνο έδιωξε. Ο Μαντού κάποιο μακριά. Νίλσον, ο Λεοντίου γεμίζει. Στα χέρια του Σορεντίνο. Έλα, Μανώλη. Μανώλη Βιγατζέκης. Στον πάγκο της ΑΕΚ, νομίζω είναι η πρώτη φορά, είναι η λιγοστή φορά που βλέπω τον Φερέρ να κάθεται στον πάγκο και να μην δίνει οδηγίες, να μην κάνει τίποτα. Απλά παρακολουθεί το παιχνίδι. Έχει πετάξει λευκή πεζέτα. Λογικό είναι αυτό. Ήταν το 4-0. Ο Αντούκα, ένα σου την μπάλα κόντρα, κατέληξε στα χέρια του Εμπέντε. Ουσιαστικά σε εκείνη τη φάση απειλήθηκε ο Εμπέντε, στη φάση του 17 με τον Καπάνταϊ, όταν ήταν το 2-0 δηλαδή. Δεν θυμάμαι άλλη μεγάλη φάση τα κάνει η ΑΕΚ που να σηκώθηκε το γήπεδο και να είπε αχ. Πλιάτσικας. Νίλσον, ο Λεοντίου, συγγνώμη, ο Καπάνταϊς, κόντρες, ο Λιμπερόπουλος, έκανε το σουτ. Επέμβαση του Εμπέντε. Ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά. Βλέπω και μια κινητικότητα κοντά στα επίσημα από παδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θέλουν να έρθουν προς τα εδώ. Και αστυνομία υπάρχει και δυνάμεις των ΜΑΤ έρχονται για καλού κακού. Εδώ αυτή είναι η τελευταία φάση που δεν απέφερε παρά εδώ ένα σουτ προς τον Εμπέντε. Στραπικρατεί το σκηνικό που έγινε και στο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain. Τους οργανωμένους όταν βάζουν τον Νικολάηδη, το άλλο γήπεδο να είναι υπέρ του Ντέμι και να φωνάζει θύματα. Εδώ ένα σιρτό σουτ του Κονέ. Αλλά κατέξει τη χέρια του Εμπέντε με τον πάγκο της ΑΕΚ. Στο 84. Τσιρίλο.
δύο προσπάθειες, κατέβασε την μπάλα, άφησε τον Ζήκο. Ο Ζήκος σκέφτεται να περάσει την κάθετη πάσα για τον καπετάνο, προτιμά δεξιά τη λύση του Πλιάτσικα. Γυρίζει ο Ιβανσιτς, σέντρα του Πλιάτσικα, διώχνει ο Βίντρα. Τσιρίλο στο Ζήκο. Κάνει κίνηση αριστερά ο Σέζαρ, ζητώντας μπάλα από τον Ιταλό. Γύρισε σωστά ο Νίνης Μάρκαρ, έκλεισε το διάδρομο. Δεν άφησε τον Βραζιλιάνο να γυρίσει. Τσιρίλο πίσω στον Παπασταθόπουλο. Αυτός περισσότερο να ξεφορτωθεί την μπάλα πάνω του ήθελε, γιατί πιέστηκε και από τον Σαλπιγκίδη. Ιβανσιτς. Μακριά από τον Νίλσον. Βλέπετε εδώ το κομμάτι από τις εξέδρες. Καπετάνος Μαντούκα στο αριστερό το σούτ. Ούτε τώρα μπορεί να απειλήσει η ΑΕΚ. Καπάντες. Ο Σέζαρ σηκώνει, ο Μόρις πρώτος πάνω στην μπάλα. Μάτζιος κατέβασε ψήξαμε με το στήθος. Γίνεται μια κίνηση και από την αστυνομία. Τώρα πρέπει να περιγράφω γιατί γίνεται σε εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου, γιατί αγριεύουν τα πράγματα εδώ κοντά στα επίσημα με τους αστυνομικούς και τους οπαδούς της ΑΕΚ. Θέλουν να τους πάνε πιο πίσω, να μην πλησιάσουν. Ας επικρατήσει σύνεση από όλες τις πλευρές. Στο 85, 5 λεπτά πριν από το τέλος. Εδώ είδατε ότι κάποιοι προσπαθούν να ρίξουν και κάποια κάγκελα σε ένα σημείο του γηπέδου. Κρατεί ένα κλίμα έτσι αναταραχής λίγο πριν από το τέλος του ντέρμπι. Εξαιτίας αυτού του 4-0 που έχει διαμορφωθεί υπέρ του Παναθηναϊκού από το 66 με το 4ο γκολ του Ιβανσιτς, προηγήθηκαν τα γκολ του Σαλπιγκίδη, του Νίνη και του Γκούμα, 3 στο πρώτο ημίχρονο και ένα 4ο με τον Ανδρέας Ιβανσιτς. Παναθηναϊκός αμόλυσε από σήμερα τον αετό του, όπως φαίνεται, για τη δεύτερη θέση με αυτή την επιβλητική νίκη, σαρωτική νίκη που προκαλεί τώρα και επεισόδια στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Γεννώνται κάποια επεισόδια, προσπαθούν να γεννηθούν κάποια επεισόδια από οπαδούς της ΑΕΚ που θέλουν να ρίξουν το βασικό κυκλίδωμα που οδηγεί προς τα επίσημα, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και πολλή αστυνομία πλέον μέσα στο γήπεδο. Το Ροβίτσας παίρνει την μπάλα. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβανόμενος την κριτική κατάσταση που επικρατεί, δεν θα κρατήσει καθόλου καθυστερήσεις, θα το λήξει το μάτσο στον άτομο γρηγορότερα, για να μην γίνουν χειρότερα δηλαδή. Αυτό το σκορ δεν αλλάζει με τίποτα. Ο Πλιάτσικας γεμίζει. Ο Βίντρα έβγαλε, ο Νίνης διώχνει. Με παλιά που ελέγχεται από τον Ζήκο. Μαντούκα. Offside ο Σέζαρ. Σηκωθεί η σημαία από τον βοηθό. Για την ιστορία, ο Σέζαρ δεν μπόρεσε να τελειώσει αυτή τη φάση. Ήταν όμως και σε θέση offside. Για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, τα 5 μάτς που έχει έξω η ΑΕΚ είναι με Καλαμαριά, Λάρισα, Κέρκυρα, Ιωνικό και Πανιόνιο. Και μέσα έχει μόλις 3 με Άρη, Εγάλαιο και Ξάνθη. Και ο Παναθηναϊκός έχει 5 μάτς μέσα εδώ στο Ολυμπιακό Σταδίο με Ηρακλή, Εργοτέλη, Ατρόμητο, Άρη και Κέρκυρα. Και έξω τον Ολυμπιακό σε διαγωνιστικές, την Καλαμαριά και τη Λάρισα. Έχει σαφώς πιο ευνοϊκό πρόγραμμα. Αλλά βέβαια εκείνο που παραλαμβάνω μετράει είναι μια συνεχιζόμενη κακή απόδοση από πλευρά της ΑΕΚ που ξεκίνησε στις αρχές του 2007, η οποία μια κατάσταση την οποία δεν μπόρεσαν πάντων, να αντιμετωπίσουν στην ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να προκαλεί βαθμολογική αιμορραγία στην ομάδα. Και όχι μόνο αυτό, κακό θέμα. Εδώ ο καπετάνος μια ευκαιρία, η ΑΕΚ μειώνει
το 89. 4-1. Το γκολ της τιμής για τους γηπεδούχους από την αλλαγή του Φερέρ. Εδώ τον έχασε ο Άντονσον, δεν μπόρεσε ο Εμπέντε να διώξει από το σούτ του καπετάνου, αλλά καταλήγει στα δίχτυα. Λάθος του Άντονσον εδώ, εκτίμηση της μπάλας, την έκλεψε ο καπετάνος, την έστειλε στα δίχτυα. Έγινε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-4 στο 89 εδώ με τον καπετάνο. Βαθιά παλιά για τον Καπάνταϊ. Αυτός πήρε την κεφαλιά, έδιωξε ο Βίντρα. Λιμπερόπουλος. Έκλεψε ο Σαλπικίδης. Μείνει και από δυνάμεις πια ο Λιμπερόπουλος. Κρατάει την μπάλα. Σαλπικίδης έξυπνα. Δεν πάει σε επίθεση κατά μέτωπο. Βλέπει και παίχτες άλλος. Δεν θέλει να γυρίσει και η μπάλα. Την κρατήσουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού να τελειώσει το μάτς. Ο Μάτζιος εδώ. Συνεργάζεται με τον Νίνη. Μάτζιος θέλει να περάσει όλο τον κόσμο, τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Ο Πασταθόπουλος διώχνει όπως όπως. Δύο τελετικά θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τόσο αποφάσισε να κρατήσει ο Τεροβίτσας. Καθώς τώρα συμπληρώθηκαν πια τα 90, ήδη μπήκαμε στη φάση των καθυστερήσεων. Νίνης παίρνει. Έλα στην πλάτη μου, το δείχνει ο Σαλπικίδης. Ο Ιβάνσιτς κάνει κίνηση στον κενό χώρο. Βγήκε μόνος πάνω στην μπάλα, αλλά βέβαια σε δύσκολη γωνία και με την μπάλα γκελαριστή. Πάντως και τώρα έχει αφήσει πίσω τον Πλιάτσικα που δεν πρόλαβε να κάνει σωστά την επιστροφή. Εδώ ο Ιβάνσιτς, σκόρερ του 4ου γκολ του Παναθηναϊκού απόψε. Ζήκος σε ένα γέμισμα για τον Καπάνταϊ. Έχει δώσει επιθετικό φάουλο Τεροβίτσας του Καπάνταϊ στο Βίντρα. Έξω πήγε και κόλλησε πάνω στον αντίπαλό του για να τον εμποδίσει να διώξει, χωρίς να κοιτάζει καν την μπάλα ο Καπάνταϊς. Πολύ λίγος χρόνος απομένει για το τέλος του παιχνιδιού. Μια μεγάλη νίκη για το Παναθηναϊκό. Ασφαλέστατα η μεγαλύτερη στο πρωτάθλημα. Βέβαια 4 γκολ ο Παναθηναϊκός έχει ξαναβάλει. Βάλει και στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έχει βάλει και σε άλλα παιχνίδια, αλλά. Βέβαια βάζει 4 γκολ σε ντέρμπι με την ΑΕΚ και μάλιστα σε ντέρμπι που πολλοί λένε ότι είναι και το μάτι της χρονιάς και κρίνει πολλά στην υπόθεση της δεύτερης θέσης. Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για τον νικητή και είναι και βαριά υπόθεση για τον ηττημένο αυτού του ντέρμπι. Αυτά τα 4 γκολ που έφαγε απόψε η ΑΕΚ θα τη κυνηγούν. Τελευταίες στιγμές το Μαρούσι. Μια ακόμα βαθιά παλιά για τον Καπάνταϊ. Ο Άντονσον εδώ διώχνει. Ο Λιμπερόπουλος σε ένα σουτ μακριά από την εστία του Εμπέντε. Σαφώς πολύ μεγάλη η απογοήτευση, όχι μόνο για την ήττα αλλά και για την έκταση που πήρε από νωρίς το σκορ. Απογοήτευση ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και των ανθρώπων της ΑΕΚ, όπως προηγουμένως του Ντέβιν Βελαίδη και του Ηλιέβιτς και των ποδοσφαιριστών. Ο Τεροβίτσας έτοιμος. Δίνει τέλος στο παιχνίδι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-4. Με τον Παναθηναϊκό να πετυχαίνει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο 3 με τον Κούμα, στο 8 με τον Ίνι, στο 24 με τον Σαλπικίδη. 1-4 στο 66 με τον Ιβάνσιτς. Καθάρισε το παιχνίδι.